υπάρχουν εξελίξεις. Γιώτα, την αποκλειστικότητα. Ζήνα, λοιπόν, σύμφωνα με τις ε, πρώτες εκτιμήσεις, ο Ζάκο πέθανε από ανακοπή καρδιάς λόγω κρίσης πανικού ε, σε συνδυασμό με σπασμούς των αγκίων. Ε, αυτό λοιπόν είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Βεβαίω, οφείλουμε να πούμε. Κρίση πανικού. Ανακοπή καρδιά. Ανακοπή καρδιά από κρίση πανικού και σπασμού των Αγίων. Βεβαίω, αυτό που περιμένουμε από του ιατροδικαστέ είναι να δούμε κατά πόσο τα χτυπήματα τα οποία δέχτηκε ο Ζακοστόπουλο επέτειναν όλη αυτή την αλληλουχία. Τελικά κάτι <την> να πει ο Γιώργο λοιπόν. τώρα επ' αυτού. Είναι και ο κύριο το Σούρα ελευθερώ, στο τηλέφωνο <στονί》>, ε, ναι. και ο, ο, και ο ναι. Αυτό βεβαίω, εάν ισχύει και αν αυτό είναι το τελικό πόρισμα που θα δώσουν το μεσημέρι το δικαστέ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα υπάρξει και μια διαφοροποίηση στην ποινική μεταχείριση των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή κατηγορούνται. Πάρα πολύ ωραία, Γιώτα, και έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Και εκεί έρχεται για μένα η ανατροπή. Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η αιτία θανάτου είναι αυτή, εδώ βλέπουμε το πρώτο βίντεο. Το οποίο... Και εδώ μόλι τώρα ξεκινήσαμε να βλέπουμε το δεύτερο βίντεο. Η κρίση πανικού σημαίνει, ε, νομίζω αυτόματα, μεγέθυνση ναι, αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι το πρώτο. Θέλουμε το, το βίντεο δεύτερο. που η αστυνομική είναι πάνω από τον Ζα Κωστόπουλο. Η κρίση πανικού αυτόματα μεγεθύνει ε, την ευθύνη των αστυνομικών. Όχι το τι θέλανε και επεδίωκαν ένα θανάσιμο αποτέλεσμα, αλλά εξαιτίας, θα μας τα εξηγήσει νομίζω σε λίγο και ο κύριος Σούρας, Εξαιτία του πανικού, πρώτον από τον εγκλωβισμό του μέσα και, δικ... και ε, θυμόμαστε όλη τη σκηνή του πώ προσπάθησε. Είναι αυτό ακόμη. Το ναι, αυτό. Αυτό. Πώ προσπάθησε να βγει από το κοσματοπολείο. και στη συνέχεια πέφτοντα στα χέρια των αστυνομικών, η κρίση πανικού, λογικά, νομικά, νομίζω ότι επαυξάνει την ευθύνη των αστυνομικών. Και θα σου θυμίσω κάτι το οποίο είχαμε πει εδώ στην εκπομπή, και ίσω να μην είναι άσχετο με τη σημερινή αποκάλυψη της ε, Γιώτας. Η αστυνομία είπαμε ότι έκανε τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να ε, καθυστερήσει πάρα πολύ η έρευνα, η ΕΔΕ που διέταξαν προσχηματικά, Φωστά, προσχηματικά κατά πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου για τη διερεύνηση της ευθύνης των αστυνομικών. Ο αξιωματικός, ο ταξίαρχος ο οποίος την είχε αναλάβει, αποστρατεύτηκε και στη συνέχεια θα δοθεί σε κάποιον ο οποίος θα ξαναμελετήσει το περιεχόμενο, θα δει τα στοιχεία, θα ζητήσει με επίσημη διαδικασία το βίντεο. Προσέξτε, το βίντεο που το βλέπουμε εμείς όλοι, δεν έχει καμία αξία για την αστυνομία. Θα πρέπει να γίνει ειδική διαδικασία... Χρονοβόρα με την... πάλι. Χρονοβόρα. Με πρωτόκολλο. Με τη γραφειοκρατική εχείς. διαδικασία, προκειμένου να το πάρουν και να το εξετάσουν. Και, τε... και τελειώνω, Ζήνα μου. Και όλα αυτά στον απόϊχο των δηλώσεων της κυρίας Γεροβασίλη, ότι το σε 15 με 20 μέρες η αστυνομία θα έχει εξετάσει και θα έχει καταλήξει με πόρισμα για το ποια είναι η ευθύνη των αστυνομών.